Πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία ανακοίνωσε κατά την διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με αυτούς τους προσανατολισμούς η κυβέρνηση κινείται στο εσωτερικό μέτωπο αλλά ταυτόχρονα κινείται και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλά και στο πεδίο της εγκύτερης περιοχής μας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, το εσωτερικό μέτωπο, να επαναλάβω τη δέσμευσή μας ότι η στήριξη επιχειρήσεων, νοικοκυριών και αγροτών θα συνεχιστεί όσο διαρκεί η ενεργειακή αναστάτωση. Το επόμενο δεκαήμερο, μάλιστα, πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση με τους συναρμόδιους υπουργούς να ανακοινώσουμε και να δρομολογήσουμε ένα πλήρες πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης αξιοποιώντας τόσο εθνικούς όσο και ευρωπαϊκούς πόρους. Όμως, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί και πανευρωπαϊκή απάντηση. Πριν βρεθώ λοιπόν αύριο στο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής της Βερσαλίας, με επιστολή μου στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Βαντελάινεν, πρότεινα μία πολιτική παρέμβαση 6 σημείων στη διαμόρφωση της εμπορικής αξίας του φυσικού αερίου στη χονδρεμπορική αγορά. Και αυτό γιατί χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει αληθινό πρόβλημα παραγωγής, ποσότητας και τροφοδοτίας του καυσίμου, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί κερδοσκοπικά με πρόσχημα την κρίση στην Ουκρανία. Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να ανακοινωθούν τα συγκεκριμένα μέτρα και το πλήρες πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη αλλά και με την αύξηση των πετρελαίων και των καυσίμων, είναι εμφανές το πρόβλημα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να υπάρχουν εξαιρέσεις αφορά την περίπτωση της Γερμανίας με την περίπτωση της εξασφάλισης ενεργειακών πόρων από τη Ρωσία. Να βάζουμε αστερίσκους και επιφυλάξεις. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρώπη, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρώπη όταν δεν υπάρχει το στρατιωτικό σκέλος αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από λίγο, επιτρέψτε μου την σημασία του. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώντας για το χρονίζον εδώ και μισό αιώνα κυπριακό πρόβλημα εισβολής και κατοχής της Κύπρου, να λέει ότι αυτή είναι μία αριθμία η οποία πρέπει να λυθεί μεταξύ των δύο λαών. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος, έστειλε μία επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν. Κάνοντας πραγματικά μία ανάλυση και αν διαβάσετε την επιστολή είναι πολύ σωστά δομημένη, όπου περιγράφει ότι οι αυξήσεις αυτές στις τιμές ειδικά του φυσικού αερίου δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική προσφορά του καυσίμου. Δηλαδή στηρίζονται μόνο σε φημολογίες, σε δηλώσεις και σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα στην προσφορά φυσικού αερίου, κάτι το οποίο θα επηρέαζε την αύξηση και θα επέβαλε μάλλον μια αύξηση στις τιμές. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και ζητάει και τη δημιουργία ενός ταμείου αντίστοιχου με το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η προηγούμενη εμπειρία της πανδημίας, η οποία παρέθεση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει εγκριθεί από πέρσι, θα αρχίσει να εφαρμόζεται φέτος και να πέσουν τα πρώτα χρήματα στην αγορά από αυτό το ταμείο. Αντίστοιχα, λοιπόν, πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο που θα απαντήσει στις αυξήσεις της ενεργειακής κρίσης. Σίγουρα, η οικονομία αυτή τη στιγμή έχει πάθει μια καθίζηση. Όχι μόνο στο κομμάτι του τζίρου των εσόδων, αλλά το τραγικό είναι στο κομμάτι των δαπανών, των εξόδων. Βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει το ενεργειακό κόστος, έχει ξεφύγει το μεταφορικό κόστος. Τι να πω, η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Και σωστά ακούσαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί μια νέα δέσμη μέτρων. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια γενναία δέσμη, γιατί πλέον όπως ραγδαία επιδεινώνονται οι αυξήσεις, έτσι ραγδαία επιδεινώνεται και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.